μεγαλύτερη χρησιμότητα της μέλισσας, τι πιστεύεις ότι κάνει στον κόσμο, στον άνθρωπο? Από όσο ξέρω, δύο είναι οι χρησιμότητες της μέλισσας. Πρώτον, κάνει την επικονία στον φυτό, να απλώνει τη γύρη για να υπάρχουν λουλούδια του χρόνου και φρούτα. Και μετά φτιάχνει μέλι, το οποίο παίρνουμε εμείς. Γνωρίζεις τι προσφέρει η μέλισσα στον κόσμο, τι ξέρεις γενικότερα για τη μέλισσα? Τα γνωρίζω λίγα πράγματα σχετικά με τη μέλισσα. Αυτό που μπορώ να υποθέσω είναι ότι είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα, τη βιολογική γενικότερα. Τη, πιστεύω διατηρεί τις ισορροπίες με πολλά πράγματα. Και επειδή κιόλας αλληλεπιδρά και με τα φυτά, γύρι, γονιμοποίηση, πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά έντομα, να το πω, στην υπηρεσία του ανθρώπου, στην υπηρεσία της φύσης. Τι καλό κάνει στην φύση, στον άνθρωπο η μέλισσα, τι παράγει, ποια είναι τα ωφέλη που δίνει στη φύση? Μέλι, αυτό ξέρω, αυτό γνωρίζω. Από ό,τι έχω διαβάσει από το διαδίκτυο και το πιστεύω ότι είναι έτσι, ότι κάτι έχουν γράψει ότι αν καταστραφούν οι μέλισσες, από τα φυτοφάρμακα και ο άνθρωπος δεν έχει πολύ ζωή. Αυτό είναι σίγουρο. Είναι Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας σήμερα, το γνώρισες? Όχι, δεν το γνώρισα. Μήπως γνωρίζεις τι παράγει μέλισσα, τι καλό κάνει στον μέλι, κόσμο? Μέλι, από το μέλι φτιάχνει, όχι από, το, από την κερί που φτιάχνει κεραλφή. Γνωρίζεις ότι είναι Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας σήμερα? Όχι, για να με ειλικρινείς δεν το γνώριζα. Αν εξαφανιστεί η μέλισσα, ουσιαστικά θα εξαφανιστεί και το ανθρώπινο είδος, ο κόσμος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τη φύση, να το πράσινο και τα λουλούδια, να τα ποτίζουμε. Σήμερα, 20 Μαΐου, η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Ποια χρησιμότητα για την ζωή γενικότερα, αλλά και για τον άνθρωπο? Είναι σίγουρα και το κοινό δεν καταλαβαίνει ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί λέμε ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες. Χωρίς τις μέλισσες δεν υπάρχει ζωή. Γονιμοποιούν ό,τι υπάρχει σε αυτό τον πλανήτη, προσφέρουν τα αγαθά, βοηθάνε στην παραγωγή, στην αύξηση παραγωγής, των τροφών και όλα. Και όλα αυτά που έχουμε εμείς στο καθημερινό μας τραπέζι, τουλάχιστον το 80% των προϊόντων που παράγονται στη διατροφική αλυσίδα, είναι αποτέλεσμα από τις μέλισσες, τη δουλειά που κάνουν αυτά τα μικρά πλασματάκια που είναι τόσο απαραίτητα για να υπάρξει η επόμενη μέρα για μας. Να σκεφτείτε ότι για 4 χρόνια μετά από την εξαφάνιση των μελισσών δεν θα υπάρχει ανθρωπότητα. Είναι τόσο σημαντικό. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Μέλισσας θα ήθελα να ευαισθητοποιήσουμε τους τηλεθεατές, τους ακροατές σας και να τους πούμε ότι δεν ραντίζουμε τις πρωινές ώρες, δεν ραντίζουμε ποτέ στην ανθοφορία, ποτέ. Σκοτώνουμε τις μέλισσες που γονιμοποιούν τα ίδια τα προϊόντα των παραγωγών και καλό είναι σε αυτούς που έχουν κήπους να βάζουν και λουλούδια για να μπορούν οι μέλισσες να βρουν εκεί μια στέγη. Η μέρα καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια ή προϋπήρχε η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας? Είναι η δεύτερη χρονιά, η 20η Μαΐου είναι η δεύτερη χρονιά που είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Είναι σίγουρο ότι μέχρι πριν δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται και γιατί χάνονται οι μέλισσες. Το βασικό θέμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή, οι μεγάλες θερμοκρασίες δημιουργούν πρόβλημα στις μέλισσες. Η εξέλιξη των μελισσών για την αύξηση της μελισσοκομείας και η διαφορετικότητα των μελισσών κατά χώρα, κατά ποικιλία για την αύξηση της παραγωγής του μελιού έχει κάνει και πιο ευαίσθητες στις μέλισσες. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε ότι οι μέλισσες ζουν 30 περίπου μέρες. Ειδικά αυτή την εποχή είναι τόσο μικρή η διάρκεια τους, πάμε να τις σκοτώσουμε κάπου στην ενδιάμεσα στη μικρή τους ζωή, φαντάζεστε ποια είναι το αντίκτυπο για όλη την παραγωγή, για την υπέροχη προσφορά τους στο περιβάλλον, σε εμάς, στα προϊόντα μας, στη ζωή μας. Από πού έρχεστε? Σας είδαμε με το ποδήλατο, ήσασταν οδηγός του ποδηλάτου. Τι κάνετε, τι θέλετε να περάσετε, ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε με το ποδήλατο? Είμαστε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, Πράσινες Διαδρομές, που ασχολούμαστε με πράσινες θέσεις εργασίας. Και σήμερα είμαστε εδώ στην Κόρινθο, Παγκόσμια ημέρα για τις μέλισσες, για να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει, το ανθρώπινο είδος κινδυνεύει, επειδή κινδυνεύουν οι μέλισσες. Είναι στον κύκλο του οικοσυστήματος ένα βασικό κομμάτι οι μέλισσες και για την τροφή μας αλλά και για πολλά άλλα πράγματα. Θέλουμε να περάσουμε λοιπόν το μήνυμα ότι πρέπει να σώσουμε τις μέλισσες μακριά από φυτοφάρμακα και ακτινοβολίες.